Open Summer League 2020. Για πρώτη φορά λοιπόν το Summer League του Forum 4 σε ανοιχτό γήπεδο. Και εδώ βλέπουμε την κατηγορία Master League. Με δύο κλασικές ομάδες της Master League, τους Γηπαετούς και τους Πολύχνιξ. Ένα πραγματικό ντέρμπι. Το σκορ είναι 17-19. Αλλάξε εκεί μαρκάρισμα. Και τώρα 17-20 για τους Πολύχνιξ. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν πόντο-πόντο. Οι Πολύχνιξ έχουν ελαφρύ προβάδισμα. Και αυτή η 3 πόντι διαφορά είναι η μεγαλύτερη που είχαν ως τώρα οι δύο ομάδες. Μπακάλισσα στοχή. Τρίου κλέβει την μπάλα. Φάουλ χαμηλά υπέρ το Πολύχνιξ. Ωραία πάσα και φάουλ. Βολή. Ευκαιρία για τους Γηπαετούς να μειώσουν τους δύο με αυτή τη βολή. Αστοχός. Χάνουν το rebound οι Πολύχνιξ. Δεύτερη ευκαιρία για τους Γηπαετούς να μειώσουν. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ωραία προσπάθεια, άστοχο σουτ, ξανά επιθετικό rebound. Λα κόψιμο. Αλίωση. Μάλλον καλύτερα. Και οι Πολύχνιξ τώρα μπορούν να ξεφύγουν και στους 4 αν βάλουν αυτό το καλάθι. Ωραία προσπάθεια, αλλά άστοχη. Συνεχόμενες άστοχες προσπάθειες από τις δύο ομάδες. Άλλωστε και το σκορ είναι χαμηλό, 17-20. Εδώ η μπάλα μένει στους μπλε από τα χέρια των Γηπαετών. Ο αρχηγός το Πολύχνιξ. Μάλλον δεν είναι ο αρχηγός, ο Παπαδημητρίου, αλλά είναι ο ηγέτης της ομάδας. Καλύτερος παίκτης επιθετικά. Αστόχησε εδώ όμως. Έχουν κολλήσει οι δύο ομάδες αυτό το 17-20. Εδώ το τρίποντο μέσα. 19-20. Στον έναν πόντο πλέον η διαφορά. Παναγιωτίδης με αυτό το τρίποντο βάζει ξανά τους Γηπαετούς μέσα στο παιχνίδι για τα καλά. Άλλωστε έχει πάρα πολύ χρόνο το παιχνίδι. Μπακάλισε, το βάλει και αυτός. Όχι, αστοχή. Ο Δημητρίου έχει ώρα να σκοράρει. Κάνει και λάθος πάσα εδώ. Ίσως λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε. Έχουν κολλήσει στους 20 πόντους οι Πολύχνιξ. Θα περάσουν μπροστά οι Γηπαετοί. Ναι, το κάνουν. Ανατροπή 21-20 με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Πολύχνιξ. Ψάχνουν όλοι τον Παπαδημητρίου. Θα τον βρουν. Εδώ πέσει με πλάτη. Φάουλ χαμηλά. Δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα τα ομαδικά οι Γηπαετοί. Δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Κρατούν την μπάλα πλέον στην κατοχή του Γηπαετή με αυτοπεποίθηση πλέον. Προσπαθήσουν να αυξήσουν διαφορά πλέον. Drive, άστοχο. Πολύ καλά στέκονται στην άμυνα οι Γηπαετοί. Έχουν σφίξει την άμυνά τους από τη στιγμή που βρέθηκαν πίσω στο σκόρ με 3. Και έτσι κατάφεραν να μπλοκάρουν τους Πολύχνιξ
και να περάσουν πλέον μπροστά. Πυροβολούν από το τρίποντο οι Πολύχνικς, 3 συνεχόμενα τρίποντα. Και από το μείον 3 πηγαίνουν στο συν 3, 6,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Επανερχόμαστε, είμαστε στο 23-20. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 4,5 λεπτά απομένουν. 24-20 τώρα. Οι Κυπαετοί έχουν κάνει ένα 7-0 σερί και προηγούνται με 4. Δημητρίου θα το πάρει. Όχι, δεν το παίρνει. Αλλά συνδυάζονται πολύ ωραία οι Πολύχνικς και πετυχαίνουν μετά από πάρα πολλή ώρα καλάθι 24-21. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να δημιουργήσουν αυτή ένα σερί τώρα. 3 δευτερόλεπτα ο Τσίπας από τους Γηπαετούς και η μπάλα ξανά στους Πολύχνικς. Θα το πάρει, αυτό είναι μόνος του ο Δημητρίου, όχι. Πρώτο βήμα, βήματα δίνει ο διαιτητής. Εδώ ο αρχηγός των Πολύχνικς δείχνει ότι έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του. Τε πήρε 2 φορές, δίστασε να πάρει το τρίποντο. Τώρα πάει σε μια πιο δύσκολη προσπάθεια και κάνει λάθος εκεί. Ο Τσίπας προσπαθεί να πάρει τρίποντο, 2 συνεχόμενα παίρνει, τα στοχεί και τα 2. Οπα, γλιστράει. Ελπίζουμε να μην χτύπησε. 24-21. Ας το χουν οι Κυπαετοί, αλλά με δεύτερη προσπάθεια πετυχαίνουν το καλάθι για το 25-21. Ούτε τώρα παίρνουν το τρίποντο. Άσχημες επιλογές από τους μπλε. Όμως το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό. 26-21. Στους 5 διαφορά πλέον. Και τώρα στους 4, 26, 22 για τους Γηπαετούς. Μπακάλης. Αστοχή, επιθετικό rebound, δεύτερη προσπάθεια, μέσα. 27-22. Οι Πολύχνικς θα πρέπει να σφίξουν αρχικά την άμυνά τους, να σταματήσουν να χάνουν τόσα πολλά rebound. Δίνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους Γηπαετούς και φυσικά να βρουν τρόπο να σκοράρουν, γιατί εδώ και 7 λεπτά περίπου έχουν πετύχει μόλις 2 πόντους. 27-22. Το πάρε αυτό το τρίποντο. Όχι, πάλι δίστασε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σουτέρ των Πολύχνης δεν παίρνουν τα μακρινά σουτ και οι ψηλοί αντί να παίξουν από κάτω σουτάρουν. Το έχει αυτό το σουτ και το βάζει για το 27-24. Ο Μουρατίδης, αυτή η κίνηση είναι κλασική κίνηση του Μουρατίδη. Ο Μουρατίδης είναι άλλωστε και ο αρχηγός των Πολύχνικς. Όπως είπα, αφασμένα ανέφερα πριν το Δημητρίου. 27-24. Απομένουν 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τρίτο 12λεπτό. Τσίπας με την μπάλα θα κάνει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Κάνουν φάουλ καθώς είχαν να το δώσουν. 7 δευτερόλεπτα έχουν πλέον οι Γηπαετοί. Και άλλο φάουλ.